Εχ, γενέσεις αστρογεννήτων και φεγγαρόλους μετζα. Όχ και φεγγαρόλους μετζα. Εσύ έχεις τη χραντή ταράιλ, ηλιοζωγραφείς μετζα. Όχ, ηλιοζωγραφείς μετζα. Εσύ έχεις τη χραντή ταράιλ, ηλιοζωγραφείς μετζα. Πιστεύω έτσι όπως γεννιέσαι να παραμείνεις έτσι αυτό που είσαι. Και αφόσον δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε κατηγορία εξενιτεμένος, αλλά νιώθω Έλληνας, περήφανος. Καταγωγή ποντιακή, Έλληνας και την ελληνική εθνικότητα προσπαθούμε και εδώ στη Γερμανία να την δείξουμε, να την βγάλουν, να γνωρίσουν. Ξενιτή απ' το φαρμακί, πολύ πεινάτο. Στην καρδιά με ποτήρι κι ασυμψημάτο. Ζούνε με αρρωθυμία για να κλωσκούνταν. Συγχαρήν και σαν μωρά τον όπις έρχονταν. Ζούνε με αρρωθυμία για να κλωσκούνταν. Σιγάρι και σαν μωρά του νόπι έρχονταν. Το επάγγελμά μου είναι λιμενεργάτη, θα το έλεγα. Δούλευα για κάμποσα χρόνια στο λιμάνι, στο Αμβούργο, στη Γερμανία. Όπου πρώτα έπρεπε 3,5 χρόνια να μάθω τη δουλειά. Και αυτή τη στιγμή όμως εργάζομαι σε ένα εστιατόριο. Γιατί λόγω κορονοϊού είχαν συνέψει λίγο τα πράγματα και έπρεπε να βρούμε μια άλλη δουλειά. Λίρα για μένα σημαίνει ιστορία, θα το έλεγα, πόνος, θλίψη, καημός. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να συνδυάσω με αυτό το μικρό οργανάκι, ας το πούμε, που ένα τέτοιο όργανο βγάζει ιστορία, βγάζει παράδοση από μέσα του που παραμένει ακόμα ζωντανή. Γεννήθηκα εδώ πέρα, μεγάλωσα εδώ πέρα και παρόλο που εδώ πέρα πάντα μας θεωρούν ξένους, ό,τι και να κάνουμε, αλλά και στην πατρίδα μας που πάμε στην Ελλάδα και εκεί πάλι κάπως σαν ξένο μας βλέπουνε. Καταρχήν, πριν πω μια συμβουλή, πρέπει να εκφράσω και ένα τεράστιο σεβασμό, ένα μπράβο σε αυτούς που σε ηλικία 19-20 χρονών αποφασίσαν να φύγουν από την Ελλάδα, να έρθουν να κάνουν μια καινούργια αρχή, π.χ. εδώ στη Γερμανία. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά, χωρίς να ξέρουν γλώσσα, χωρίς τίποτα. Και πάρα πολλά παιδιά από αυτά τα έχουν καταφέρει. Η γαρίν μαράζω με τζάεν τον υψόμψιν, για τα τε ζωή και μπέμνε θα εμπέσυγιν. Σομπελές μάνα ψήν όλο σύνα και νεβεκά το κόρμο πόμσο καβούλ και κα. Και το κάνε με τα σφαιρά στο πιο πομάπες και νεβεκά το κόρμο πόμσο για ζυνάπες. Εδώ κάνε με τα σφαιρά στο πιο πομάπες και νεβέκαν το κόρμο πόμψο για ζυνάπες. Συμβουλή που θα έδινα εγώ, μεγάλη υπομονή χρειάζεται, μεγάλη υπομονή, αγώνα για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και για μας να είμαστε εδώ σήμερα και σε αυτούς ειδικά που έχουν οικογένεια, παιδιά,
για μια καλύτερη ζωή, για τα παιδιά τους, για τη γυναίκα και χίλια δυο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή που πρέπει να δουλεύουμε, να έχουμε τεράστια υπομονή παραπάνω, να δούμε πιο πολύ δύναμη μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το λέω τώρα εγώ, επειδή αυτά που είδα εγώ από τους δικούς μου τους γονείς, που μέρα νύχτα δούλευανε, και αυτό που είμαι εγώ και ο αδερφός μου σήμερα, στους γονείς μας το οφείλουμε. Και το ίδιο ακριβώς θα προσπαθήσω και εγώ στα παιδιά μου να το κάνω, και πιστεύω ο κάθε άνθρωπος θα ήταν δικιά μου συμβουλή να προσπαθήσει το καλύτερο για την οικογένειά του και για τον εαυτό του, για να ζήσει όμορφα, αγαπημένα, ωραία, χωρίς κακίες, χωρίς τίποτα.